Σας καλωσορίσατε, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα να έχουμε και ναι, είναι γεγονός, φτάσαμε στην παραμονή των Χριστουγέννων. Μία ημέρα λοιπόν για τα Χριστούγεννα και ξεκινήσαμε με τα κάλαντα, γιατί ο κόσμος λέει κάλαντα τα Χριστούγεννα, την παραμονή των Χριστουγέννων. Βγαίνουν τα παιδιά, όπως και να έχει, το εορταστικό like της Τετάρτης είναι εδώ και θα τη λήξουμε δώρα. Θα κάνουμε βόλτα στα μαγαζιά της Δυτικής Μακεδονίας. Θα σας κάνουμε υπέροχες προτάσεις για τα δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και για το τι θα φορέσετε τις μέρες τις γιορτινές. Και από τα πράγματα που έχετε, από τα ρούχα που έχετε στην ντουλάπα σας, αλλά και από αυτά που θα μπορέσετε να ψωνίσετε από τα καταστήματα της Δυτικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες, μιας και το Σαββατοκύριακο τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Ξεκουραστείτε, για μια μισή ώρα η παρέα του Like θα είναι εδώ για να διασκεδάσουμε χριστουγεννιάτικα και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο τον Κορκά και τον Ντόλι τον Τζιρούδη που βρίσκονται κοντά μας και σήμερα και περνάω ανάμεσα από τους κουραμπιέδες του καταστήματος Κακλίδης και κάθομαι και εδώ και τα μελομακάρονα και κάθομαι μπροστά στους Άγιους Βασίλειδες οι οποίοι μετακομίσανε μπροστά από τον Νίκο μετά από αυτά που πάθανε, που έπαθε εδώ πέρα ο γέροντας των γιορτών τη Δευτέρα. Μα Νίκο, μα Νίκο, στα γουρούνια σου να παίρνεις παιχνίδια. Τον Άγιο Βασίλη να του φέρες έτσι, δεν είναι σωστό βρε παιδί μου. Λοιπόν, 24-6-10, όχι, πω πω, μα γιατί. Μπαίνετε λοιπόν, επειδή σήμερα το τηλεφωνικό μας κέντρο δεν θα λειτουργεί. Θα δώσουμε την ευκαιρία σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε από το σπίτι, όχι μόνο από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Λάρισα είσαι, Βόλο είσαι, στα αγαπημένα μου Φάρσαλα είσαι, είσαι στα Γιάννενα, είσαι στη Βέρεια, όπου και να είσαι, μπαίνεις τώρα στο Facebook. Πληκτρολογείς like στο flash, ενωμένα, λατινικά, μικρά, και εμφανίζεται η σελίδα μας. Εκεί πέρα λοιπόν μπορείς να κάνεις like στις αναρτήσεις που θα έχουμε για ένα τραπέζι για δύο άτομα στο εστιατόριο του Καρντερόμπα, για τα ψώνια της εβδομάδας σας, από το Express Market ο γείτονας για την δωροεπιταγή των 20 ευρώ από το κατάστημα Καρντερόμπα, για πιατέλες με γλυκίσματα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα από το κατάστημα Κακλίδης, όπου μας έχει στολίσει όπως είπαμε και το στούντιό μας σήμερα, αλλά και για να δεις 7D προβολές, ναι ναι βεβαίως κυρίες και κύριοι, από το υπέροχο 7D Live Cinema που έχει ανοίξει στην πόλη της Κοζάνης. Αυτά λοιπόν, like στο flash, βλέπετε τις φωτογραφιούλες που σας έχουμε ανεβάσει, γράφουμε από πάνω και για πού αναφέρεται ο κάθε διαγωνισμός, κάνετε like και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Να βάλουμε και τους διαδικτυακούς μας φίλους στο παιχνίδι, παιδιά μου. Και σήμερα λοιπόν, και τι δεν έχουμε, έχουμε την Ευγενία που γιορτάζει. Χρόνια πολλά στην Ευγενία. Και φυσικά δεν έχουμε παγκόσμια. Είναι και Ευγένεια. Και Ευγένεια θα είναι μάλλον. Ευγενία, Ευγένεια, χρόνια σας πολλά. Δεν έχουμε, μπράβο Νίκο. Είπαμε αυτή την εβδομάδα τίποτα. Παγκόσμια, τίποτα. Όχι. Τίποτα. Αύριο λοιπόν έχουμε Παγκόσμια ημέρα γέννησης του Χριστού. Τα Χριστούγεννα. Γιατί, σας παρακαλώ. Γιατί σε κάποιες χώρες το γιορτάζουν άλλο μέρα. Με το παλιό. Πάντως, αυτά που γίνανε σαν σήμερα, γίνανε οπωσδήποτε σαν σήμερα, πριν πολλά χρόνια. Ναι. Να το αυτά δούμε. Αυτά είναι τα σίγουρα, σίγουρα. Και να γυρίσουμε εδώ. Ναι, ναι. 24 του Δεκέμβρη σήμερα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1726, ο κυβερνήτης του Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala, ιδρύει την πόλη Montevideo. Το 1818, ο Franz Josef Gruber συνθέτει το τραγούδι «Silent Night», «Άγια Νύχτα». Θα παρουσιαστεί σε κοινό την επόμενη μέρα και θα παραμείνει μέχρι σήμερα ένα από τα εμβληματικά τραγούδια των Χριστουγέννων. Το 1823, ο Λόρδος Βίρον φτάνει στο Μεσολόγγι.
Το 1893, ο Henry Ford κατασκευάζει την πρώτη του πετρελαιομηχανή και την δοκιμάζει στην αυλή του σπιτιού του. Το 1914, ανακοχή για τον εορτασμό των Χριστουγέννων μεταξύ των εμπολέμων στο δυτικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενώ το 1947, με πρωτοβουλία του Κουκουέ, συγκροτείται η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας υπό τον Μάρκο Βαφιάδη, πιο γνωστή ως κυβέρνηση του Βουνού. Υπουργός Πρόνοιας αναλαμβάνει ο γιατρός Πέτρος Κόκαλης. Την ίδια μέρα, οι αντάρτες αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κόνιτσα, την οποία προόριζαν για έδρα της κυβέρνησής τους. Εμανέ σου λέω, σαν σήμερα το 1818, ο Φράντζο Γιώζεφ Γκρούμπερ. Ο ποιος? Γερμανός. Ο Φραντς, ο Γιώζεφ. Ο Γκρούμπερ. Ο Γκρούμπερ. Και οι τρεις. Συνέθεσε το τραγούδι και οι τρεις μαζί. Συνέθεσε το τραγούδι Silent Night. Πριν τα Χριστούγεννα. Και στην επόμενη μέρα, δηλαδή αύριο, σαν αύριο, παρουσιάζεται στον κόσμο. Τα Χριστούγεννα. Και σήμερα. Τώρα και το κάναμε και στη γλώσσα. Έτσι, ακριβώς. Επίσης, τι άλλο μας έκανε εντύπωση. Μας έκανε εντύπωση που το 1914 έγινε ανακοχή για τον εορτασμό των Χριστουγέννων μεταξύ των εμπολέμων στο δυτικό μέτωπο, δηλαδή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι μέρες, να έχουμε αγάπη, να έχουμε υγεία και όπου κι αν είστε, και αν σας ταλαιπωρεί έτσι και μια μικρή αρρωστούλα, να είναι περαστική, να φύγει, να επιθυμούμε σε όλους αυτούς που ταλαιπωρούνται στην υγεία τους. Και στην ψυχολογική τους υγεία και στη σωματική και στην πνευματική, γιατί τελευταία χαμός γίνεται. Το έχουμε χάσει λιγάκι. Αλλά τώρα μέρος που είναι, δεν θα λέμε εμείς τέτοια πράγματα, δεν θα λέμε μόνο καλά πράγματα. Καλά τα λέγαμε σήμερα. Εσείς πήγατε, είπατε καλά τα όχι. Ούτε εγώ. Θα πάω μετά να τα πω στον παππού και στη γιαγιά. Σας δίνουν ακόμα. Και χωρίς να τα λες. Με το που μπεις τσακ πέφτει το φιλοδόρημα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να δούμε πώς ξεκινήσαμε να λέμε τα κάλαντα και τι κάλαντα λένε και στις άλλες περιοχές. Έτσι να δούμε για την ιστορία των καλάντων μας. Έχουμε βιντεό. Βέβαια. Ναι. Για να τα απολαύσουμε. Τα κάλαντα είναι φιετήρια και εγκομιαστικά άσματα που ψάλλουν τα παιδιά ενίοτε και οι μεγάλοι κατά τις παραμονές μεγάλων εορτών όπως τα Χριστούγεννα στις 24 του Δεκέμβρη, η Πρωτοχρονιά στις 31 Δεκεμβρίου και τα Θεοφάνεια στις 5 του Γενάρη. Κάλαντα άδονται ακόμα και στις γιορτές του Λαζάρου και των Βαΐων, τα λεγόμενα Βαΐτικα. Αντίθετα, τα κάλαντα της Μεγάλης Παρασκευής έχουν κατανυκτικό χαρακτήρα. Ετυμολογικά, η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη λατινική «καλέντε», που σημαίνει τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα. Ειδικά, οι καλέντες του Γενάρη ήταν μέρες γιορτής για τους Ρωμαίους λόγω της έλευσης του νέου χρόνου. Τα κάλαντα έλκουν την καταγωγή τους από παρόμοια αρχαία τραγούδια του Αγερμού και της Ηρεσιόνης και είχαν κοσμικό χαρακτήρα. Η Εκκλησία κατά τους Βυζαντινούς χρόνους απαγόρευε ή απέτρεπε αυτό το έθιμο ως ειδωλολατρικό και το είχε καταδικάσει με απόφαση της 6ης Οικουμενικής Συνόδου το 680 μετά Χριστόν. Οι συμμετέχοντες στο έθιμο των καλάντων αποκαλούνται μαναγύρτες. Με την πάροδο του χρόνου τα κάλαντα απέκτησαν θρησκευτικό περιεχόμενο ανάλογο με την κάθε γιορτή. Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι καλαντιστές γυρνούν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν «Καλλινεσπέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση, να πω στ' αρχοντικό σας». Στη συνέχεια διηγούνται τα περιστατικά της γεννήσεως, τελειώνοντας με ευχές και επένους για τον οικοκύρη, την κυρά και τους άξιους βλαστούς του σπιτιού. Φυσικά, οι καλαντιστές δεν ξεχνούν να ζητήσουν και την αμοιβή τους, είτε σε είδος είτε σε ρευστό στις μέρες μας. Αν το φιλοδόρημα όμως είναι πενιχρό ή δεν δοθεί καθόλου, οι καλαντιστές σκαρώνουν κάποιες φορές σκοπτικά ή αποδοκιμαστικά δύστιχα για τον οικοκύρη. Πασίγνωστα είναι και τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και λιγότερο γνωστά τα κάλαντα των Θεοφανίων. Χρόνια σας πολλά! Πολύ ωραία. Τα κάλαντα της Βανδύ ξεχάσαμε. Ναι, μόνο τα κάλαντα της Βανδύ λοιπόν από αυτό το βίντεο, πραγματικά. Τόλο μου, μας έχεις φέρει γκάτζετ. Σας έχω φέρει γκάτζετ. Χριστουγεννιάτικα. Όχι. Έτσι.
Γκάτζετ δώρα τώρα για τα Χριστούγεννα. Ξέρεις τι, όλα τα Χριστούγεννιάτικα τα γκάτζετ. Τα έχουμε πει τις προηγούμενες χρονιές. Τα βρήκα πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι. Δεν υπάρχουν. Ω Χριστέ μου. Πιο σπάνια βγαίνουν Χριστούγεννιάτικα παρά τα κανονικά. Μάλιστα. Αλλά σου έχω πρωτότυπο. Έχουμε πρωτότυπα γκάτζετ να δούμε μαζί με το τώρα. Εντάξει. Πρακτικά. Επίσης, να πούμε πως σήμερα το κατάστημα, το κομμωτήριο Ιωσήφ Κουαλιτέ στην Παύλου Μελά, στην πόλη της Κοζάνης, στέλνει τις δικές του ιδιαίτερες ευχές μέσα από την εκπομπή μας, από ένα βίντεο που θα παρακολουθήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Επίσης, το κατάστημα Via Αλεξάνδρου που επιμελείται αρκετά συχνά τις εμφανίσεις μου εδώ πέρα στο Flash, στην εκπομπή μας, έχει ετοιμάσει τις δικές του προτάσεις για το τι θα φορέσετε λοιπόν όλες αυτές τις γιορτινές μέρες και θα λάμπετε πραγματικά ρούχα με αξεπέραστη ποιότητα σε πάρα πολύ καλές τιμές επώνυμων εταιριών και νομίζω ότι το Via Αλεξάνδρου αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τις αγορές μας όλες τις εποχές του χρόνου, όχι μόνο τις γιορτές, αλλά αυτές τις μέρες ακόμη περισσότερο. Και τέλος, η κυρία Τρινενοπούλου από το Welcome Home θα μας δείξει πώς να στολίζουμε, πώς να στείνουμε το χριστουγεννιάτικό μας τραπέζι. Πώς βάζουμε λοιπόν τα πιάτα, ποια μαχαιροπύρου να χρησιμοποιούμε, πώς μπαίνουν τα ποτήρια του νερού, του κρασιού και όλα τα σχετικά πάνω στο τραπέζι. Πάρα πολύ ωραίες προτάσεις και τέλος το κατάστημα, το κομμωτήριο της κυρίας Βάζου και της Μαρίας μας ακριβώς θα βρίσκονται εδώ πέρα στο like και θα κάνουμε ζωντανά, θα χτενιστούμε και αν μας χαλάσουν όμως τα μαλλιά, γιατί θα πήγαμε σήμερα κομμωτήριο. Αύριο μεθαύριο μέχρι να ξανανοίξουν το Σάββατο κομμωτήρια θα δείξουμε και πώς θα τα φρεσκάρουμε τα μαλλιά μας σε συνδυασμό με ένα πολύ γρήγορο και εύκολο μακιγιάζ. Γι' αυτό σας στέλνουμε στην παρέα μας. Τι να περάσουμε να δούμε, την ευχή μας από τα Ιωσήφ Κουαλιτέ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας εύχονται τα κομμωτήρια Ιωσήφ Κουαλιτέ σε Κοζάνη και Σέρβια. Ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλές γιορτές σε όλους, να έχουν υγεία, αγάπη, ευημερία. Να πω ότι το κομμωτήριο όμως δουλεύει με τις τιμές που υπήρχαν, δεν βάζουμε δώρο Χριστουγέννων. Να ευχαριστήσω τον κόσμο μια ακόμη φορά που με στηρίζει και τη φετινή χρονιά. Να ευχαριστήσω τη Λίτσα, την εκπομπή της, να είναι πολύχρονη. Η φετινή χρονιά να φέρει ευημερία, αγάπη. Η υγεία στους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και ό,τι άλλοι ποθούν. Πολύ γλυκός. Είδατε τι ωραίο που έχει στολίσει το κομμωτήριό του. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ιωσήφ μου, Φανή μου, είστε πραγματικά διακοσμητές εκεί πέρα. Γιατί τα επιμολύνται όλα μόνοι τους. Λοιπόν, Τόλι μου, πάμε να μαντέψουμε τα gadget μαζί. Ναι, λοιπόν, έχω φέρει 3 gadget. Θα περάσουμε στο πρώτο, που το δούμε κάτω εκεί στην οθόνη. Είναι αυτό. Κρεβάτι. Όχι. Κρεβάτι για το κινητό. Το κρεβάτι πώς το... Κρεβάτι κάτω, μέρος πάνω, μέρος στη μέση. Τι? Τόσο είναι το μέγεθος. Ναι, κρεβάτι για το κινητό μας. Για να ξεκουραστεί τις γιορτές το κινητό, όλο το χρόνο το δουλεύαμε. Όχι. Ούτε για να το φορτίσεις. Πιθανόν αυτό έφτιαξα. Ναι. Όχι. Έχει και ένα καθρέφτη εκεί αυτοκινήτου. Κάτι πλησιάζει. Αυτοκίνητο για το κινητό μας. Πλησιάζεται. Τι εννοεί. Πλησιάζουμε. Καθρέφτης, τζάμι, τι είναι. Ναι. Αλλά κάτι είπες για το. Για το αυτοκίνητο. Ναι, για το αυτοκίνητο. Αυτή είναι θήκη για να βάλεις το κινητό σου μέσα στο αυτοκίνητο, για να μην πέφτει. Όχι. Έχει σχέση με το αυτοκίνητο. Έχει σχέση με το κινητό, αλλά ναι. Δεν πάει. Ναι. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σας. Όταν οδηγούμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε με το κινητό. Να μιλάμε. Και να το. Χαϊδεύουμε. Όχι. Και να το κοιτάμε. Και να το κοιτάμε. Ναι. Και να στέλνουμε μηνύματα. Ναι. Για σας βοήθησα. Θα τρελαθώ. Τι, μιλάς και στέλνει μήνυμα. Έλα, πλησιάζεις.
Στο τζάμι μπροστά βλέπεις το μήνυμα. Μήπως είναι ανάποδο περίπου, αυτό. Ναι. Για στο ταμπλό. Για να παίζει και το βίντεο. Λοιπόν, κοιτάξτε, το βάζεις πάνω στο μπαμπρίζ, εκεί στο ταμπλό. Και αυτό συνδέεται με Bluetooth με το κινητό σου. Ναι. Και είτε έχεις navigation, προήγηση, σου λέει που να στρίψεις δεξιά, αριστερά. Προβάλλει πληροφορίες από το κινητό σου πάνω εκεί και έτσι δεν αφαιρείται το μάτι σου. Κοιτάς πάντα ευθεία. Τέλειο. Και άκου τώρα, όταν σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο, όπα, παίρνει μαμά του. Hi mom. Γεια σου μαμά. Μπορείς να πατάς την κλίση με gestures, με κινήσεις. Μιλάει. Το θέμα είναι να μην ξεχνιέσαι όμως εσύ το όλο μου και βλέπει συνέχεια αυτό. Όχι, και ξέρει. Και κάνει έτσι και τερματίζει. Όχι, μα κοιτά ευθεία. Κοιτά ευθεία. Μετά σου στέλνει κάποιο μήνυμα. Και με φωνητική πληκτρολόγηση. Πολύ ωραίο αυτό. Μπορεί να απαντά μηνύματα. Να το πάρουμε αυτό. Αυτό όντω. 24-63-33 το κληρώνω, λέει. Από πόσο κάνει. Αυτό είχε βγει στο Kickstarter που λες. Αυτό είναι που χρηματοδοτούνται κάποια project. Άμα το έπαιρνε, τώρα τι έχει τελειώσει, χρηματοδοτήθηκε. Άμα το έπαιρνε πιο πριν έκανε 275 ευρώ. Και τώρα όμως που τέλειωσε και οι νέες παρακελές είναι 350. Εντάξει, έχει προβολέα. Αλλά σε γλιτώνει από το να τρακάρει. Από πολλά σε γλιτώνει. Ιδίως για αυτούς που κάνουν μεγάλη δρομολόγια, το χρειάζεται οπωσδήποτε. Τι θα κάνετε σήμερα το βράδυ, μωρέ παιδιά. Θα βγούμε. Παραμονή των Χριστουγέννων. Ρεβεγιόν. Ρεβεγιόν. Θα φωνάξετε και κόσμο στο σπίτι. Το δικό μου όχι. Εγώ θα πάω στους γονείς. Αλλού. Δεν το έχω στολίσει εγώ το δικό. Και άμα βγούμε έξω, τι να φορέσουμε που εγώ δεν πρόλαβα να πάω στην αγορά, γιατί έκλεισε και δούλευα. Θα φορέσουμε αυτά που έχουμε και θα πάμε να ψωνίσουμε για την πρωτοχρονιά, καινούρια. Κάνε ένα συνδυασμό. Θα κάνω ένα συνδυασμό και θα πάρω ιδέες από το βίντεο που θα ακολουθήσει σε λίγο. Γιατί θέλω εγώ να δώσω βίντεο τώρα, πώς μου ήρθε. Στη μέση των gadget. Στη μέση των gadget. Έχω χάσει λιγάκι που βρίσκομαι. Έχω κάνει σήμερα και Χριστούγεννα, έχω κάνει παραμονή, έχω κάνει πρώτη μέρα, δηλαδή εντάξει, δεν νιώθω. Γιατί τι να σου πω. Παράλληλα. Ζω παράλληλα σήμερα, κάπως έτσι νιώθω. Α, τρόπο για το κινητό μας, όταν σε παίρνει κάποιος, τρόπο. Λοιπόν. Τι είναι αυτό το gadget τώρα, για να μου πει το κύριο Βομβίδα είναι. Κύριο Βομβίδα, παιδιά, βλέπετε ότι συνδέεται με το κινητό, έτσι, έχει η πλώτη πληροφορία. Αλλά δει για το κινητό, για... το κάνεις και με αυτό και αυτό ξύφος το κάνεις. Είναι σαν εκείνη την έρευνα που για να παραγγείλεις κρασί την ώρα που γράφεις εξετάσεις πρέπει να έχεις και το ξύφος. Αχ, ναι. Και αν δεν έχει, λέει, το ξύφος του κάποιος, το ενώνει το κινητό. Τόλι, μήπως είναι κάτι πονηρό. Παραμονή Χριστουγέννων. Αποκλείεται να το έφερε. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Α, εντάξει. Μα πού πάει το μυαλό σας. Αφού έχει και τη χειρολαβή, παιδιά. Ναι, έχει τη χειρολαβή. Το βάζει το κινητό εκεί πάνω και... Τι κάνει. Πού το βάζει το κινητό. Το πάνω στη χειρολαβή εκεί, στο άλλο. Όχι, δεν γίνεται. Κάπου αλλού μπαίνει το άλλο. Δεν μπαίνει στο κινητό. Στη τσάντα σου. Όχι. Στη τσέπη. Όχι. Πού μπαίνει, ρε παιδιά. Εκεί που δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, είναι ένα γκάτζετ τώρα αυτό επιστημονικό. Ναι. Πολύ επιστημονικό. Πολύ επιστημονικό. Και αυτό έχω φέρει το σκονάκι μου για να σας διαβάσω κιόλας ακριβώς τι κάνει. Και μπορούμε να βλέπουμε και το βίντεο. Έχουμε και βίντεο. Λοιπόν, για να δούμε το βίντεο. Σου μετράει κάτι. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο gadget, το οποίο σχετίζεται με τις ασκήσεις πιελικού εδάφους. Ξέρεις τι σημαίνει τι. Βέβαια. Οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα οποία σχετίζονται. Τα οποία σχετίζονται με. Δεν το πιστεύω. Με ακράτεια ουρών και μειωμένο έλεγχο της ουροδούχου κύστης. Κάτι που συμβαίνει μετά από κάθε κάποια... Κάθε τύρα, παιδί μου, μου φέρες για gadget. Μετά από κάποια γένα, Λίτσα, άμα γεννήσεις, και μπορεί τι να έχεις εννοείς? Ακράτεια. Περίμενε λίγο. Ότι βάζεις... Αυτό το βάζεις εκεί μέσα. Εκεί μέσα χαμηλά και το κινητό σου λέει ότι θέλεις να ουρήσεις ή όχι, γιατί από μόνος όχι, δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Σου κάνει κάποιες ασκήσεις αυτό με το που το βάλεις μέσα. Ναι. Μαλακτικές. Και σου τομεί, σου... Σου σφίγγει. Παραμονή Χριστουγέννου. Αλλά γιατί είναι και αυτό μια ανάγκη.
Σου σφίγγει το μη και μετά δεν έχεις ακράτεια. Χρόνια πολλά. Ναι. Τέρμα οι πάνες για την ακράτεια, δηλαδή θες να μου πεις τώρα. Ναι, και για τις μεγάλες γυναίκες, τις γιαγιάδες που μας βλέπουν. Πες μου τώρα. Κυκλοφορεί και σε διάφορα χρώματα. Γιατί οι μεγάλες. Οι γιαγιάδες μπορούν να πάρουν τον γκρι. Περίμενε λίγο. Γιατί αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι αυτό το... Το χρησιμοποιούν οι γιατροί αυτό. Από πού θα το πάρω το φαρμακείο. Αυτό το gadget και τις ασκήσεις τις ερμηνεύτηκε ο γυναικολόγος Άρλοντ Κέτζελ. Ο Κέτζελ, μπράβο. Με στόχο να βελτιωθεί η κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή. Ωραία. Των γυναικών. Ωραία. Και είναι, λέει, πολύ καλό. Πολύ καλό είναι. Είναι φθηνό αυτό το gadget. Ναι, είναι φθηνό. Κάτω από 100 ευρώ. Κάτω από 100 ευρώ. 85 μάλιστα. Ο προσωπικός. Όχι, δεν έχω ακόμη ακράτεια. Αν συνεχίσουμε έτσι σήμερα, σερί όλη την ημέρα, κάποια στιγμή δεν γίνει καθόλου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κάτω. Λοιπόν, δεν πρέπει να τραβάμε Χριστουγεννιάτικα. Είναι αυτό. Pick up. Όχι. Αυτά που χρησιμοποιούν ηλεκτρολόγοι, κάτι μετράει. Είδες, αυτό το κίτρινο όντως φέρνει σε κάτι ηλεκτρολογικό συχνά. Στέρεο. Είναι για τη μουσική που σου βγάζει μουσικές και lights, όπως δείξαμε αυτό το live dance show. Τόσο είναι? Μικρό. Ναι, είναι πιο μικρό, γιατί εσύ μάλλον το φανταζόσαι. Ναι, εγώ το φαντάζομαι κάπου τόσο. Όχι, πιο μικρό, πιο μικρό. Πώς το βλέπετε? Κάτι έχει από πάνω. Από πάνω όπα. Φιλμν. Φιλμ έχει από πάνω. Τι είναι το φιλμ, πού το θυμίζει. Αυτό που είχαν οι φωτογραφικές παλιά. Στη δεκαετία του 80. Ναι, στη δεκαετία τη δικιά μας. Όχι, όχι, όχι. Αλλά πλησιάζεται. Είναι προτζέκτορας φωτογραφιών. Προτζέκτορ. Το ανάποδο του προτζέκτορ. Πριν γίνει το προτζέκτορ, τι πρέπει να έχει γίνει. Περίμενε. Απροτζέκτορ. Όχι απροτζέκτορ. Πριντζέκτορ. Πριντζέκτορ, σωστά το λες, Νίκο. Όχι, ξεχάστε το προτζέκτορ. Είναι κάτι που είναι εξέλιξη... Της φωτογραφικής μηχανής. Ναι. Τι είναι. Έλα. Φωτογραφική μηχανή. Φωτογραφική μηχανή. Τι λες τώρα. Αλλά όχι. Έλα, ποια είναι η εξέλιξη. Ναι, 3D. Όχι. Τέλειο. 3D. 360 μοίρες φωτογραφία και βίντεο. Ξέρεις τι σημαίνει 360 μοίρες. Τώρα. Είναι αυτές οι καινούργιες, οι hamburger selfies. Αυτό, donut selfie, αυτό donut, θα έλεγα. Ναι, όχι hamburger. Απίστευτο. Οι donut selfies. Άκου τώρα, πώς βγάζεις μια φωτογραφία και βγάζεις το κάρτο μπροστά. Ναι. Δυσδιάστατο, σε ένα τετράγωνο έτσι. Το βγάζεις τώρα, αυτό, όλο τώρα. Όλο. Και αν από πίσω δεν είσαι καλά ντυμένος. Κοίτα, και εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα στο βίντεο. Να, το με κάποιους που έχουν κάνει πτώση από τον αέρα και μπορούν να βιντεοσκοπούν όλο. Φοβερό. Το περιβάλλον, τα χώρο. Και φαντάσου να είσαι σε ένα πάρτι, να βιντεοσκοπούνται όλα τα παιδιά γύρω από την τούρτα. Τέλειο. Σε μια εκδήλωση, τα πάντα γύρω-γύρω. Για πρώτη φορά, βίντεο σε 360 μοίρες. Και φωτογραφία και βίντεο. Και φωτογραφία και βίντεο σε 360 μοίρες. Αυτό είναι ακριβό τώρα, ε. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή πόσο κάνει. 320. Εντάξει. Ανάλογα. Όλο το δώρο το Χριστουγέννα θα το δώσουμε να φωτογραφιζόμαστε. Να βιντεοσκοπούμαστε. Όχι, είναι για τους πλούσιους 360 μοίρες. Εμείς είμαστε στο απλό. Στις πόσες μοίρες. Στην κάμερα την απλή. Στο απλό. Στις 120. Μάλιστα. Εντάξει. Οι πλούσιοι 360. Εμείς 120 ακόμη. Πάρα πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται όμως να είστε. Τελειώσουμε την κάτσα. Ναι, ναι, τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται, γιατί έχω και εγώ τις απορίες μου. Η παρουσιάστρια τι να κάνω. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαστε πλούσιοι για να επιλέξετε τις αγορές από το κολεξιόν Βία Αλεξάνδρου. Ρούχα για τη γυναίκα, ρούχα για την έφηβη, ρούχα chic, μοντέρνα. Σε πολλές επιλογές, σε διάφορα σχέδια και χρώματα επώνυμων εταιριών, στην καλύτερη ποιότητα και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πάμε να απολαύσουμε τις ιδιαίτερες προτάσεις από το κολεξιόν Βία Αλεξάνδρου στην πόλη της Κοζάνης, επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το κατάστημα κολεξιόν Βία Αλεξάνδρου για αυτές τις γιορτές προτείνει για μια ροκ εμφάνιση, δερμάτινο φόρεμα του Amua και κάπα με δερμάτινα μανίκια Δέσποινα Βανδύ. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to send me
φόρεμα του Amois με βολάν στο πιο hot χρώμα της σεζόν, το Bordeaux. Συμπληρώστε το outfit με γουνάκι στο ίδιο χρώμα. Ένα κοκτέιλ σύνολο, Sister Jane, με μπροκάρ, μπλε φούστα και κεντυμένο λευκό πουκάμισο. Από πάνω, γουνάκι σε μπλε πράσινο. Φόρε μαρινασιμέντο με full skirt φούστα και του Amois ροζ παλτό. Δείξη δερματίνη κλισέ φούστα. Πολύ δυνατό τρέντ για το φετινό χειμώνα. Με top στο ίδιο χρώμα με παγέτες. Από πάνω, αμάνικο του Amois Γιλέκο. Sister Jane σύνολο με pencil φούστα, με φουντάκια στη ζώνη και crop top με πον-πον. Σόρτς φουστάκι για μια πρωινή εμφάνιση, φορεμένο με πουλόβερ και γουνάκι. Μεταμορφώστε το βράδυ με ένα μπουστάκι. Όλο το σύνολο είναι της εταιρείας του Amois. Ένα σπορ σύνολο για αυτούς που σκοπεύουν να αποδράσουν σε χειμερινούς προορισμούς. Καρό κάπα με κρόσια, πουλόβερ και πανταλόνι της εταιρείας του Amois. Οι γιορτινές αυτές μέρες θέλουν λάμψη. Φορέστε ό,τι πιο λαμπερό έχετε στην καρτερόμπα σας και μην διστάσετε να το συνδυάσετε με ένα απλό πλεκτό. Glory to the newborn
Σύνολο του Amua. Παλτό Sister Jane. Το κολεξιονεύει Αλεξάνδρου, σας εύχεται χρόνια πολλά και καλές γιορτές.